Διχασμό μεταξύ των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ προκάλεσε η έκκληση της κυβέρνησης της ΑΙΤΙΣ για αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στη χώρα. Ρωσία και Κίνα εξέφρασαν επιφυλάξεις, ενώ χιλιάδες πολίτες στην ΑΙΤΙ διαδήλωσαν απαιτώντας την παραίτηση της κυβέρνησης. Έχω την ευαίσθητη αποστολή να μεταφέρω στο Συμβούλιο Ασφαλείας την έκκληση για βοήθεια από ολόκληρο το λαό, ο οποίος υποφέρει, και να πω δυνατά και ξεκάθαρα ότι ο λαός της ΑΙΤΙΣ δεν ζει, επιζεί. Και σας μιλάω εξ ονόματος 4 εκατομμυρίων παιδιών που δεν μπόρεσαν να πάνε σχολείο εξαιτίας της βίας των συμμοριών. Η ΑΙΤΙ μαστίζεται από μια επιδημία χολέρας αλλά και από τις συμμορίες εγκλήματος. Μία από αυτές ελέγχει το σταθμό Βαρέ, όπου αποθηκεύονται τα περισσότερα καύσιμα της χώρας. Οι ελλείψεις που έχουν προκληθεί ανάγκασαν νοσοκομεία και επιχειρήσεις να περιορίσουν τις δραστηριότητές τους και τα καταστήματα λειτουργούν λιγότερες ώρες. Παράλληλα, η εγκληματικότητα έχει εκτοξευτεί. Σχεδόν 1.000 απαγωγές αναφέρθηκαν μόνο το 2022.